πολύ Στράτο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η προεκλογική εκστρατεία των αρχηγών συνεχίζει. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με φορείς ιατρών και φαρμακοποιών, αναλαμβάνοντας μάλιστα τη δέσμευση για πρωτοβουλίες αναβάθμισης της δημόσιας υγείας. Μήνυμα αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα στη χώρα έστειλε μέσω της Ισπανικής El País σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησε στο Αγρίνιο. Στην προεκλογική μάχη ρίχθηκε σήμερα και ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη υπό τις επεφημίες, όπως θα δούμε, των πολιτών. Σε μια προσπάθεια να διαλύσει τις φήμες περί διαρροών από το Βερολίνο ότι ενδεχόμενο Brexit θα ήταν διαχειρίσιμο, η Άγγελα Μέρκελ ξεκαθάρισε στην Frankfurter Allgemeine Zeitung ότι θέλει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη με την προϋπόθεση ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Όλη μου η δουλειά σε σχέση με την ευρωκρίση είχε και έχει ως στόχο την ενίσχυση της Ευρωζώνης στο σύνολό της, με όλα τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το θεμέλιο όλων των ευρωπαϊκών προσπαθειών σχετικά με την Ελλάδα ήταν πάντα η αρχή της έναντι ιδίας προσπάθειας και ιδίας ευθύνης. Αυτή η αρχή εξακολουθεί να ισχύει για μας σε συνεργασία με κάθε ελληνική κυβέρνηση. Και για να το πω ξεκάθαρα μια ακόμη φορά, θέλω η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Σε απόλυτη ταύτιση ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από το βήμα συνεδρίου στο Παρίσι. Η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ. Δεν θα διώξουμε την Ελλάδα από το ευρώ. Δεν τίθεται τέτοιο ερώτημα. Η έξοδος από το ευρώ είναι νομικά αδύνατη, εξηγούσε την ίδια ώρα στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC η Κριστίν Λαγκάρντ. Μόλις τελειώσουν οι εκλογές και αμέσως μόλις σχηματιστεί κυβέρνηση, συνασπισμού ή όχι, θα αρχίσουν οι συζητήσεις για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κατάσταση της χώρας και όχι την έξοδο από το ευρώ. It's just not possible under the current scheme. Δεν είναι δυνατόν στο υπάρχον πλαίσιο και με την υπάρχουσα συνθήκη να γίνει αυτό. Δεν το βλέπω να συμβαίνει. I don't see that happening. Δεν τίθεται θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Υπερθεμάτισε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μπενουά Κερέ σε συνέντευξή του στη γαλλική Λιμπερασιόν. Σε έρευνα του πρακτορείου Bloomberg, το 80% των οικονομολόγων που έλαβαν μέρος απάντησαν ότι η Ελλάδα μένει στην Ευρωζώνη ακόμη και με αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σημειώνει το δημοσίευμα ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης έχει στρογγυλέψει τις θέσεις που ανησυχούσαν τους επενδυτές. Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξή του στο γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό Canal Plus, ο Μάρτιν Σούλτς σημείωνε ότι είναι ανοιχτό σε αλλαγές του ελληνικού προγράμματος. Καταλαβαίνω απόλυτα τις ανησυχίες των Ελλήνων. Έχουμε μια κατάσταση στη χώρα που είναι αβάσταχτη. Δεν πρέπει βέβαια να υποτιμούμε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα χρέος κοντά στο 180% του ΑΕΠ. Όμως η λύση για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση συμπεριλαμβάνει μέτρα που είναι απαράδεκτα και θα πρέπει να αλλαχθούν. Ο Economist υποστηρίζει ότι μια έξοδος από το ευρώ θα ήταν καταστροφική τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωζώνη. Ήδη άλλωστε και μόνο η αβεβαιότητα έχει αρχίσει να επιδρά σε τομείς της οικονομίας όπως η εκτέλεση του προϋπολογισμού, ενώ σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι το θολό τοπίο γύρω από το μέλλον ενδεχομένως να επιδράσει αρνητικά στις επενδύσεις. Τις ανησυχίες τους για την ακυβερνησία και τις επιπτώσεις της εξέφρασαν και μέλη του επιχειρηματικού κόσμου σε δηλώσεις τους στο γαλλικό πρακτορείο.